καταλήξει να είναι σκύλι. Και ανάμεσά τους κάποιοι κρατεί και μεγαλώνει παραδείγματος πανικό και του εξωτερικού μονότονου. Η Ελλάδα έχει δόμη να ισώσει το παράστημά της και να προτάξει περίπου τα σκύλι της. Με στεναρή αντίσταση του έργου μας δίδαξε τον κόσμο ότι δεν αξίζουν τίποτα τα σκύλια του αφανισμού μπροστά στο μεγάλο έργο που λέγεται ελληνική ψυχή. Για αυτή την ελληνική ψυχή θα γράψει αργότερα ο Κρήτης. Κάποιοι αρχαίοι ελληνικοί θεοί θα σταματήσουν το μισθό και μια προσβεβλημένη Παναγιά, μητέρα του Θεού, θα οδηγήσει τότε κάθε ευλογημένο μικρό στρατό. Γιατί πράγματι ο θρύλος δεν θα θελήσει να αφήσει την πύρτα του 40 και το ρούχο του 41 στην ψυχρή ιστορία. Θα την πάρει να κάνει τραγούδι, θα την δώσει σαν αλληγορικό νόημα, να την εμφανίσει σαν ένα λαό και μια ιδέα. Ας σεβαστούμε τους θρύλους της θέλης. Ας αφήσουμε αυτόν να μας μιλάει για την ελπίδα του θεούμενου. Οι χάρτες και τα κείμενα μοιάζουν πολύ φτωχά. Στις μεγάλες περιπτώσεις όπως η σημερινή και έχει πολλές ιστορίες, ο εορτασμός δεν είναι μαρτυρικός. Είναι ιστορία σκήμη και χρέους υπόθεση. Αυτό που ύψει στο χρέος, που κατασφάλισε μέσα μας πειρακτορή την εθνική ταυτότητα, δεν το ζητούν ούτε το χρειάζονται οι αθάνατοι εκδήλωση. Τους το οφείλουν εμείς οι Ιταλοί. Είναι ευκαιρία λοιπόν σήμερα να αναθερμάνουμε όχι μόνο την εθνική μας μνήμη, αλλά πρωτίστως την εθνική μας συνείδηση. Για τον λόγο αυτό, θα γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Θα παρακολουθήσουμε το χρονικό μιας κορυφαίας στιγμής του ενόπλου δυνάμεων και θα ξεκλείσουμε τώρα τους ηρωισμού και αυτοδυσίας από την ελληνική αντίσταση των Ελλήνων στην Ορδιά με τη βοήθεια δύο μιλητών. Της ιστορικού μας, κυρίας Ευγενία Τουρτούρ και του ήλαμου, κυρίου Αντωνίου Αναστασόπουλου. Yeah.
κόπες υπό το τρομένο χείλο.